τώρα ευτυχώς είναι τα μάξι. Άμα δεν τα μάξι και έρθει το βράδυ να σε απαντήσει εδώ μέσα, σπάσε ένα πόδι. Η συγκεκριμένη λακκούβα στο πεζοδρόμιο της οδού Αγίων Πάντων στο κέντρο της πόλης θα αποτελούσε παγίδα για έναν διερχόμενο πολίτη, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Οι κακοτεχνίες στα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης άλλες φορές βρίσκονται σε εμφανή σημεία και έτσι ο διερχόμενος πολίτης μπορεί να τις αποφύγει, άλλες φορές όμως λόγω της θέσης τους είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Το βλέπω εδώ πέρα έσπασε το πεζοδρόμιο, θα πέσει κανένας μέσα, θα σπάσει κανένα πόδι. Τι? Και καλώδια έχει. Τι να πούμε. Ανάλογη εικόνα επικρατεί και σε τμήμα του πεζοδρομίου στην οδό Πολυτεχνείου, μόνο που αυτή τη φορά δεν πρόκειται για μία μεμονωμένη λακκούβα, αλλά για μία σειρά από λακκούβες σε όλο το μήκος του πεζοδρομίου. Εάν κάποιος πέσει κατά λάθος σε μία από αυτές, κινδυνεύει να χτυπήσει σοβαρά. Είναι πολύ επικίνδυνο, μπορεί να σπάσει και το πόδι σου, γιατί μου έτυχε. Το παιδί θα σπάσει το πόδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα παιδάκι θα σπάσει το πόδι, ο γέρος θα σπάσει το πόδι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γλιτώσει. Αμάρα του χάλια έχει. Γιατί? Δεν τα περιμπείται ο Δήμος προφανώς. Λιγότερο σπάσιμο. Να είναι μαύρο χάλι, φαίνεται. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε συζήτηση. Έχει πάρα πολλούς δρόμους που έχουν προβλήματα. Από παλαιότερη έρευνα προέκυψε ότι υπάρχουν 737 επικίνδυνα σημεία στην πόλη, ενώ στην αντίστοιχη έρευνα του 2009 τα σημεία αυτά ήταν μόλις 175. Το σίγουρο είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να επιληφθούν άμεσα της κατάστασης με την τακτική συντήρηση των πεζοδρομίων.